εγώ που παρά τις δυσκολίες του καλοκαιριού, παρά το ότι πολλοί αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε πίσω για να διαδηλώσουμε ενάντια στην κατάργηση του ασύλου, δηλώνουμε με την παρουσία, τη συμμετοχή, τα πανό και τα συνθήματά μας ότι δεν είμαστε εύκολος αντίπαλος για τα σχέδια. Με εμάς δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουν τόσο εύκολα όσο νομίζουν. Το ασύλο θα είναι το φοιτητό και όχι για τα κέφη το καπιταλιστό. Να περάσουν μέσα στο κατακαλό καιρό ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο για την κατάργηση δηλαδή του ασύλου αποδεικνύει ποιος είναι ο πραγματικός καημός του. Αποδεικνύει ότι ο φόβος τους είναι το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Ζήτηση και στεγάση δωρεάν σπουδές δεν είναι πελάτες οι φοιτητές. Όταν παραλαμβάνανε τα υπουργεία και πέραν τη σκυτάλη από τους συνεργάτες και τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έπρεπε να τους πούν ότι όλα αυτά τα χρόνια την τέχνη που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να περνάει κάθε αργία και καλοκαίρι ένα νομοσχέδιο δήθεν για να μπορέσει να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου, δεν τα κατάφερε. Έπεσε στο κενό. Δεν μπόρεσε να ξεμπερδέψει μαζί μας. Έτσι λοιπόν και εμείς θα αποδείξουμε και αποδεικνύουμε σήμερα και στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ότι με το φοιτητικό οργανωμένο κίνημα, με το μέτωπο αγώνα σπουδαστών, με τους φοιτητικούς συλλόγους δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουν. Ούτε και σήμερα, ούτε και αύριο, ούτε και ποτέ. Να χτυπούν τα δικαιώματά μας, να προσπαθούν να καταστήλουν τους αγώνες μας, να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου. Από τη νέα χρονιά λοιπόν πρέπει πιο δυναμικά, περισσότεροι, πιο αποφασισμένοι, μαχητικά και μαζικά, οργανωμένοι στους συλλόγους μας και στοχεύοντας σωστά, να τους διαψεύσουν. Σύγχρονες σπουδές για κάθε φοιτητή.
και είμαστε έξω από το κτίριο της Βουλής και μας ακούνε, να δώσουμε μια τελευταία δέσμευση. Ας τολμήσουν άμα θέλουν την επόμενη εβδομάδα να φέρουν προς ψήφιση το νομοσχέδιο. Ας τολμήσουν, λέμε εμείς. Θα απαντήσουμε όπως αξίζει, δυναμικά και μαχητικά. Πίσω από τα όνειρα και τις διεκδικήσεις μας δεν κάνουμε βήμα. Θα μας βρουν μπροστά τους, αυτό να το ξέρουν καλά. Είναι η δέσμευση που δίνει η σημερινή μας συγκέντρωση και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασισμένοι, πιο μαχητικά, διεκδικώντας τις σύγχρονες ανάγκες μας στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή μας.